Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Ανδρέας Μπαρμπούτσης και σας καλωσορίζω στη νέα εκπομπή του Sky Πράσινες Αποστολές. Θα είμαστε μαζί κάθε εβδομάδα και η αποστολή μας είναι να κάνουμε τη ζωή σας λίγο πιο όμορφη. Πώς θα γίνει αυτό, δείτε. Καινούργια εκπομπή, καινούργιος κήπος. Φτιάχνουμε από την αρχή τον κήπο της εκπομπής. Φυτεύουμε, κατασκευάζουμε και ομορφαίνουμε το χώρο μας. Μαθαίνουμε τα πάντα για τη μελισσοκομεία από τον καθηγητή μελισσοκομείας Πασχάλη Χαριζάνη. Δοκιμάζουμε μέλι και γνωρίζουμε τις ιδιότητές του. Πώς να διαλέγουμε το κατάλληλο λίπασμα για τα φυτά και τι τοποθετούμε στη γλάστρα για αποστράκηση. Δείτε ακόμα πώς θα καταπολεμήσουμε τη μελίγκρα και ποιο είναι το ιδανικό χώμα για τα φυτά σας. Και μια έκπληξη. Η Μαρία ετοιμάζει συνταγές που στάζουν μέλι. Βρισκόμαστε στο κεραμικό που πήρε το όνομά του από τον ήρωα Κέραμο και τους τεχνίτες κεραμής που είχαν τα εργαστήριά τους στην περιοχή. Η τοποθεσία αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της πρωτεύουσας. Εδώ, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, είχε το κονάκι του ο Οθωμανός διοικητής της Αθήνας, Χασεκί Πασάς. Η μαρμάρινη κρίνη του σώζεται ακόμα στον περίβολο του Πανεπιστημίου. Ενώ το σεράι του αναστηλώθηκε και σήμερα στεγάζει το Εργαστήριο Ανθοκομείας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Εδώ είναι ο κήπος της εκπομπής. Μάλλον δεν είναι, θα γίνει, γιατί ο χώρος είναι αδιαμόρφωτος. Πάω μέσα αμέσως να πιάσουμε δουλειά. Με περιμένει η Μαρία Ιμαγενάκη, τεχνολόγος γεωπόνος, συνεργάτης της εκπομπής, και η Εύα Παπαδημητρίου, αρχιτέκτονας τοπίου. Πάμε να δούμε. Πολύ ωραία. Γεια σας, κορίτσια. Καλημέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Τι κάνετε? Καλά, εδώ μου μιλούσε η Εύα για το μπάγκο μας, πώς θα διαμορφωθεί, και τα υπόλοιπα θα τα ρωτήσεις να σου τα πει ίδια. Εύα, πώς τη βλέπεις την κατάσταση? Είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, αλλά παρατημένος. Πώς σκεφτόμαστε, τι κάνουμε? Καταρχήν πρέπει να φύγουν τα χόρτα, έτσι. Είναι πάρα πολλά. Να κλαδευτούν τα ξερά και να μπει λίγο παραπάνω φως. Και πίσω στην περίφραξη να καλύψουμε τον τοίχο, τον άδειο και αυτό το παλιό καφασωτό. Ναι, από άλλες παρεμβάσεις εδώ θα διαμορφώσουμε κάτι καινούριο, θα αλλάξουμε κάτι. Λέγαμε να βάψουμε τον τοίχο στο ίδιο χρώμα με το σπίτι. Τον μπορτό αυτό. Πολύ ωραία ιδέα. Να το δούμε και σε κάποια αποτύπωση. Κάναμε, ναι. Κάναμε μία αποτύπωση του υφιστάμενου χώρου. Ο πάγκος θα μπει σε αυτό το σημείο, ναι, σε αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα δηλαδή με το σπίτι. Ωραία. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ όμορφο σκηνικό για να δουλεύεις. Είναι ωραίο. Θα είναι στεγασμένο. Θα το στεγάσουμε. Θα το στεγάσουμε. Άρα άλλη μεγάλη διαμόρφωση δεν έχουμε. Αυτές είναι όλες. Και να δούμε και το σχέδιο φύτευσης. Να το δούμε. Δείχνουμε τα φυτά με τις ποσότητες και τις θέσεις τους. Μια χαρά. Και πότισμα θα βάλουμε? Θα βάλουμε αυτό με το πότισμα. Βγάλαμε και τα υλικά. Ωραία. Υπολογίσαμε τι χρειαζόμαστε ακριβώς. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, να πιάσουμε δουλειά. Ωραία. Ανδρέα, αφού είμαστε εδώ, μήπως πρέπει να μου δείξεις τι μπορούμε να βάλουμε στη γλάστρα για αποστράκηση? Πάρε μια γλάστρα. Πάρε την πράσινη καλύτερα. Ταιριάζει και στην εκπομπή μας. Πάμε στα υλικά να σου το δείξω. Πάμε να βρούμε την ελαφρόπετρα. Γενικά να ξέρεις ότι δεν βάζουμε περλίτη. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, παίρνουμε ελαφρόπετρα. Α, πρώτα πρέπει να δούμε ότι η λάστρα μας έχει τρύπες, είναι ανοιχτές. Και θα βάλουμε ένα στρώμα ελαφρόπετρας 3 με 4 εκατοστά.
Τώρα αυτό μπορεί να το κάνεις και με ένα φτιαράκι για να μην λερωθείς όπως εγώ. Λοιπόν, είναι αρκετό. Πάνω από εδώ τώρα συμπληρώνεις με χώμα και φυτεύεις. Επίσης μπορείς να κάνεις και το εξής, να βάλεις κομμάτια από σπασμένο κεραμικό, μια σπασμένη γλάστρα. Το μυστικό όμως είναι το κυρτό μέρος να είναι προς τη μεριά της τρύπας. Οπότε έτσι δεν θα φράξει ποτέ η τρύπα από τις ρίζες. Άρα λογικά δεν βάζουμε τούβλα και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να βρούμε σε μια οικοδομή. Όχι, τα οικοδομικά υλικά τα αποφεύγουμε αυστηρά και στη γλάστρα και στον κήπο. Αντρέα, ποιο είδους λιπάσματος είναι καλύτερο, σε υγρό ή σε κόκκους, γιατί εγώ βρήκα υγρό. Δεν υπάρχει καλό και κακό, υπάρχει κατάλληλο και ακατάλληλο. Απλά στη γλάστρα δεν χρησιμοποιούμε ποτέ λίπασμα σε κόκκους. Χρησιμοποιούμε ή υγρό λίπασμα όπως αυτό, ή υδατοδιαλυτό, σκόνη δηλαδή, που θα τη διαλύσει στο νερό και θα την εφαρμόσεις είτε με ποτιστήρι είτε με ψυχαστήρι. Έλα απέναντι να δεις το κοκόδες. Αυτό εδώ λοιπόν το βάζουμε μόνο στον κήπο, δεν θα μπει ποτέ στη γλάστρα. Το σημαντικό όμως είναι να επιλέγεις το κατάλληλο λίπασμα ανάλογα με τα φυτά και τις ανάγκες τους. Ήρθαμε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας να σας δείξουμε τα μυστικά της μελισσοκομείας, αλλά και πώς θα γίνετε εσείς οι ίδιοι μελισσοκόμοι. Αποστολή της εκπομπής είναι να προβάλλουμε νέες αλλά και παραδοσιακές πράσινες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τι εννοώ με αυτό? Να δώσουμε τεχνικές πληροφορίες, να μιλήσουμε για τις διαδικασίες, για τις δυσκολίες και για το κόστος της δραστηριότητας. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με τις μέλισσες, τι πρέπει να ξέρει? Δείτε σε λίγο όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για τη μελισσοκομεία. Ποια άλλα προϊόντα εκτός από το μέλι παράγει μέλισσα και πού χρησιμοποιούνται. Και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αν σκέφτεστε να ασχοληθείτε με τη μελισσοκομεία, είτε για χόμπι είτε επαγγελματικά. Μάθετε να φτιάχνετε εύκολα και γρήγορα κεραλιφή και μια δροσιστική απόλαυση με μέλι. Δείτε σε λίγο όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για τη μελισσοκομεία. Ποια άλλα προϊόντα εκτός από το μέλι παράγει μέλισσα και πού χρησιμοποιούνται. Και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αν σκέφτεστε να ασχοληθείτε με τη μελισσοκομεία, είτε για χόμπι είτε επαγγελματικά. Μάθετε να φτιάχνετε εύκολα και γρήγορα κεραλιφή και μια δροσιστική απόλαυση με μέλι. Δημήτρη, ποια είναι η σειρά των εργασιών? Θα κόψουμε όλα τα χορτάρια. Θα σηκώσουμε όσες πλάκες είναι απαραίτητο προκειμένου να γίνει κάποιος διάδρομος. Θα συνεχίσουμε καθαρίζοντας τα δέντρα. Θα βάψουμε τους τοίχους και στη συνέχεια θα κάνουμε την εγκατάσταση των φυτών και θα κρεμάσουμε τις κατασκευές που προβλέπονται στο σχέδιο. Θα προλάβουμε, λες, σήμερα? Είμαι σίγουρος. Ωραία. Δουλειά. Ο Ηλίας έχει αναλάβει να μας φτιάξει τον πάγκο. Ηλία, τι κάνεις? Γίνεται αρμολόγηση ο μπαλέτης.
Έχουν κοπεί και έχουν μονταριστεί ώστε να γίνει ένας βολικός πάγκος εργασίας και αργότερα για να χρησιμοποιηθεί και ως τραπέζι. Με συνδέσμους, γωνίες. Έχουμε τα σχέδια εδώ. Έτσι θα είναι η τελική μορφή. Ναι, ωραία ιδέα. Εύα, κάπου εδώ έχεις πει ότι θα βγάλουμε μια σειρά πλάκες. Ποια είναι? Θα βγάλουμε την αριστερή σειρά για να μεγαλώσουμε λίγο το παρτέρι και τις δύο δεξιές πλευρές, ναι, για να έχουμε ένα στενό μονοπάτι. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Το μονοπάτι αυτό θα είναι αφενός για συντήρηση, αφετέρου για να μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα μέσα στον κήπο μας. Να απαντήσει έναν ενδιαφέρον. Δημήτρη, εφικτό. Έχεις κάποιο αντίρρηση? Ελπίζω να μην τις έχουν βάλει με τσιμέντο, αλλά θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, Δημήτρη, λέω να βγάλουμε αυτές τις δύο σειρές και να αντικαταστήσουμε τις πλάκες που λείπουν εδώ και να συμπληρώσουν αυτά εδώ για να μπορέσει να κάτσει το τραπέζι πάνω σε πλάκες. Έχουν αρχίσει οι φυτέψεις μας. Πριν όμως φυτέψουμε τη λεμονιά, να σας πω ότι είναι καλό να προσθέτουμε οργανική ουσία στο χώμα. Ενεργοποιούμε έτσι τους μικροοργανισμούς και έχουμε καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν ήδη. Αυτό είναι το μοναδικό προϊόν που έχει τόσο άμεσα απορροφούμενη οργανική ουσία. Εξασφαλίζει γρήγορη και υγιή ανάπτυξη στα φυτά μας, στον καζόν ή στο χωράφι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέτο, ειδικά στα αμμώδια εδάφη που είναι φτωχά σε οργανική ουσία ή όπου θέλουμε. Με 100% εγγύηση για τον αναγραφόμενο όγκο σε λίτρα. Πολύτιμος βοηθός μας στις κατασκευές είναι η εταιρεία του Γιώργου Μπόσμου, με την ξυλία που μας προσφέρει. Sometimes I feel like I don't have a partner. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στην κατασκευή του κήπου μας έχουμε ένα χώρο στον οποίο πρέπει να τον σκιάσουμε, να τον σκεπάσουμε και προφανώς θα χρειαστούμε πέργολα. Τι πρέπει να ξέρουμε για να διαλέξουμε μια ξύλινη πέργολα? Λοιπόν, η πέργολα είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιείται σε εξωτερικές συνθήκες. Οπότε πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την ποιότητα ώστε να είναι ανθεκτική στο χρόνο. Η εταιρεία μας δουλεύει ξυλία εμποτισμένη, η οποία δεν πρόκειται να πιάσει ποτέ μύκητες και σαράκι, δεν πρόκειται δηλαδή να σαπίσει το ξύλο. Συντήρηση χρειάζεται όσον αφορά την αισθητική του, όσον αφορά την εμφάνισή του. Χρειάζεται βερνί και μια φορά στα 5-6 χρόνια για να το βλέπουμε και εμείς όμορφο. Γιατί ένα εμποτισμένο ξύλο, αν μείνει άβαφο, δεν θα πάθει κάτι. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εδώ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής μελισσοκομείας και σειροτροφίας Πασχάλης Χαριζάνης θα μας ξεναγήσει και θα μας μιλήσει για τα μυστικά για την παραγωγή μελιού και άλλων προϊόντων από τη μέλισσα. Καλημέρα, κύριε Χαριζάνη. Καλημέρα. Πώς είστε? Πολύ καλά. Λοιπόν, θα μας πείτε καταρχήν μελισσοκομεία. Τι είναι η μελισσοκομεία? Είναι η επιστήμη της εκτροφής και εκμετάλλευσης των μελισσών. Παραγωγή των 6 προϊόντων και την αξιοποίησή της στις καλλιέργειες για απεικονίας. Η κατάσταση στην Ελλάδα πώς είναι αυτή τη στιγμή από την εκτροφή? Η μελισσοκομεία θα έλεγα ανθίστημη στην Ελλάδα, γιατί είναι ένας κλάδος
παραγωγικός, με μέλλον θα λέγαμε. Είμαστε πρώτοι στον κόσμο σε κατανάλωση μελιού με 1.700 γραμμάρια. Για να ξεκινήσει τώρα να γίνει κάποιος μελισσοκόμος, τι χρειάζεται? Καταρχήν πρέπει να μάθει μερικά πράγματα για τη μελισσοκόμη, γιατί είναι επικίνδυνη λόγω του τσιμπήματος. Θα πρέπει να κάνει κάποιο σεμινάριο, να διαβάσει ή να πάει με κάποιο μελισσοκόμο να του δείξει τα βασικά, να ξεκινήσει με 2-3 μελίσια και καθώς μαθαίνει τη δουλειά θα μπορεί να τα διπλασιάζει και να τα διπλασιάζει κάθε χρόνο. Για να μπορεί να φτάσει στα 4-5 χρόνια να βγάζει ένα συμπληρωματικό καλό εισόδημα. Πληροφορίες που θα βρει? Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το Ινστιτούτο Μελισσοκομείας στον Μάγιο Μαναχαρτιωτικής και εδώ στην Αγία Παρασκευή που υπάρχει. Θαυμάσια. Θα μπορούσαμε να δούμε μια εργασία εποχής αυτή τη στιγμή στην Κυψέλη? Βεβαίως, να ανοίξουμε μια Κυψέλη. Έχουμε ανάψει ένα καπιστήρι, βάζοντας μέσα τεύχο βελόνες για να μπορούμε να ερεμήσουμε τις μέλισσες. Αυτή είναι μια τυπική Κυψέλη με 10 πλαίσια. Ξεκινάμε πάντοτε με το δεύτερο πλαίσιο. Με μία επιθεώρηση βλέπουμε αν υπάρχει μέλι, αν υπάρχει γύρι, η βασίλισσα που σημαίνει. Μπορούμε να δείξουμε εδώ αν υπάρχει γύρι? Εδώ είναι η γύρι, την οποία οι μέλισσα έχουν αποθηκεύσει. Ποια είναι τα προϊόντα της μέλισσας που κάποια από αυτά μας είναι γνωστά? Το μέλι, το κυριότερο, η γύρι, ο βασιλικός πρωτός, το κερί, η πρόπολη και το δηλητήριο. Τα τρία πρώτα μπορεί ο μελισσοκόμος να τα εκμεταλλευτεί, να παράγει και να τα πουλάει στους καταναλωτές για ένα εισόδημα. Η πρόπολη που είναι το φαρμακείο της φύσης και καλλιντικά, το δηλητήριο για ιατρικούς λόγους, το κερί και βέβαια η επικονίαση που είναι η μεγαλύτερη ωφέλεια που έχει ο άνθρωπος από τη μέλισσα. Έχουμε εργάτες και κυφήνες εδώ πέρα, γιατί οι κυφήνες δεν συμβούν φυσικά, δεν έχουν κεντρή, μόνο οι εργάτες έχουν και η βασίλισσα. Τοποθετούμε τις κυρίδες όπως τις βρήκαμε. Άρα δεν έχει κάποιος ιδιαίτερο πρόβλημα να διαθέσει τα προϊόντα του στο μελισσοκόμος? Συνήθως δεν έχουν πρόβλημα. Και υπερπαραγωγή να υπάρχει, επειδή το προϊόν αυτό δεν χαλάει, μπορεί να τα διαθέσει και στην τοπική αγορά αλλά και να τα εξάγει. Τι κεφάλαιο χρειάζεται για να ξεκινήσει κανείς και τι έκταση? Ξεκινώντας με 2-3 μελίσσια για παράδειγμα, υπολογίζουμε ότι θέλει γύρω στα 1.000 ευρώ. Αγορά των μελισσιών, κάποια βασικά εργαλεία. Καθώς όμως προχωρεί και τα διπλασιάζει, μπορεί να φτάσει για παράδειγμα στα 50 μελίσσια στα 3-4-5 χρόνια και οπότε να έχει καλό εισόδημα. Υπολογίζω γύρω στα 6.000 κατά μέσον όρο ευρώ. Θέλει μια επένδυση γύρω στα 15.000 ευρώ. Θα έλεγα ότι ένα καλό εισόδημα στα 4-5 χρόνια μπορεί να το κάνει εύκολο. Δεν χρειάζεται ιδιόκτητη έκταση για να βάλει τα μελίσσια σου. Μπορεί να τα βάλει σε δημόσιο χώρο, όμως θα πρέπει να είναι 30 μέτρα μακριά από δρόμο, κεντρικό δρόμο, να μείνει σε κατοικημένη περιοχή. Έξω στη φύση μπορεί να τα βάλει οπουδήποτε. Κύριε Χαριζάνη, πού μπορεί να σας βρει κανείς? Βρισκόμαστε εδώ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στο εργαστήριο σιδηροτροφίας και μελισσοκομείας, καθημερινά. Και μπορεί οποιοδήποτε να έρθει για απορίες, δείγματα να δει, προβλήματα αν έχει ασθενειών ή και οτιδήποτε απορίες που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση της μελισσοκομείας. Υπάρχουν 8 αμυγή μέλια ταυτοποιημένα στην Ελλάδα. Εδώ είναι για παράδειγμα μέλι πεύκου, το χρώμα του είναι σκούρο, μελίτωμα. Το μέλι έλατο, βανίλια όπως λένε, γιατί έτσι βγαίνει. Και έχει μια κρεμώδη υφή, βλέπω. Κρεμώδη υφή, λοιπόν, το οποίο έχει και μια βελούδινη υφή στη γλώσσα. Το θυμάρι, το οποίο έχει πιο ανοιχτό χρώμα, και αυτό είναι ένα ανθόμελο το οποίο έχει κρυσταλώσει και έχει ανοίξει το χρώμα, έχει ασπρίσει λόγω της κρυστάλωσης. Αυτό ποιο μέλι είναι ή ο θυμάρις? Αυτό είναι το καθαρό θυμάρι. Αυτό είναι το έλατο, το οποίο είναι το μέλι βανίλια όπως λένε, το οποίο είναι ελατήσιο μέλι. Το μοναδικό μέλι pop που υπάρχει στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας φιλοξενήσατε και για την ενημέρωση που μας κάνατε.
Πάμε τώρα να δούμε τι εξοπλισμό θα χρειαστούμε, είτε είμαστε επαγγελματίες είτε ερασιτέχνες. Καλώς τον Ανδρέα. Τι κάνεις, Λευτερή? Είμαι καλά, εσύ? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Είμαστε στο κατάλληλο μέρος για να προμηθευτούμε εξοπλισμό για τη μελισσοκομεία. Λευτέρη, η ΑΝΕΛ πόσα χρόνια είναι στον χώρο? Είμαστε εταιρεία από το 1968, δεύτερη γενιά. Εμείς έχουμε γεννηθεί μέσα σε αυτή τη δουλειά. Ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενό σας? Εμείς ξεκινάμε τη μελισσοκομεία από το Α και την πάμε στο Ω. Δηλαδή, σκέψου μέλισσα, σκέψου μέλι. Και κάνουμε τα πάντα. Προμηθεύετε εξοπλισμό ή έχετε σχέση και με το μέλι και με τα προϊόντα της μέλισσας? Κάνουμε μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού, εκπαιδεύουμε μελισσοκόμους. Έχετε και ένα πρωτοποριακό σύστημα με τις ζυγαριές που μου έδειχνες προηγουμένως. Ναι. Τι είναι ακριβώς αυτό? Είναι κάτι καινούριο, παγκόσμια. Είναι ένα δίκτυο από ηλεκτρονικές ζυγαριές, οι οποίες συλλέγουν δεδομένα ανθοφορίας, μελιτοφορίας και τα στέλνουν στον κόμβο της ΑΝΕΛ. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε θέλει να έχει πληροφόρηση για το τι μέλια δίνονται σε ποιες περιοχές, μπαίνει μέσα στον κόμβο της ΑΝΕΛ, είναι www.anel.gr, και πληροφορείται για την καθημερινή πορεία των μελισσιών. Μάλιστα. Βασική πληροφορία. Πάμε τώρα, Λευτέρη, να δούμε τον εξοπλισμό. Ναι, ναι, βέβαια. Πάμε. Λευτέρη, τι είναι αυτό? Αυτό είναι μία από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε χωρίς χρέωση, για να μην επιβαρύνονται και αγοράζουν πολλά πράγματα από την αρχή. Μπορούν να έρχονται εδώ οι μελισσοκόμοι και να τριγύσουν, για παράδειγμα, τώρα εδώ πέρα, να κόψουν τα πλαισιάκια τους και να πάρουν το μέλι. Όπως βλέπεις εδώ. Για να μην επιβαρύνονται στην αρχή τους τουλάχιστον. Μπορούν να χρησιμοποιούν κάποιον εξοπλισμό που έχουν. Γεια σου, Χριστό. Γεια σου, Ανδρέα. Είμαστε με τον συνάδελφο, τον Χρήστο, το σύμβουλο μελισσοκομείας της ΑΝΕΛ. Τι θα δούμε? Λοιπόν, πάμε να δούμε το βασικό εξοπλισμό για ένα μελισσοκόμο. Α, είναι αυτή η κούκλα με τη φόρμα. Ναι, ναι, εδώ θα τα δούμε. Τι βλέπουμε ακριβώς εδώ? Εδώ ξεκινάμε τα σημαντικότερα εργαλεία που θέλει ο μελισσοκόμος, το οποίο είναι το ξέστρο, είναι η μάσκα για να προστατεύει κάποια ευαίσθητα σημεία όπως είναι τα μάτια, το καπνιστήρι και μια βούρτσα για να μπορέσει να επιθεωρεί την κυψέλη από τις μέλισσες. Και φαντάζομαι και τα γάντια, τα οποία είναι ξεχωριστά. Και τα γάντια για να μπορούν να δουλεύει και να μην το τσιμπάνε. Ένα ενδεικτικό κόστος τώρα για αυτό το εξοπλισμό. Ξεκινάει ο βασικός εξοπλισμός από 50 ευρώ. Και 50 ευρώ λέμε ό,τι βλέπουμε τώρα. Ό,τι όλα βλέπουμε αυτά. Εδώ. Τα βασικά. Κάθε Σάββατο έχουμε μαθήματα και σεμινάρια για προχωρημένους και αρχάριους. Ενώ την Τετάρτη έχουμε πρακτικά μαθήματα που μπορούμε ελεύθερα, όποιος θέλει, χωρίς χρέωση, να έρθει και να βοηθήσει τις λειτουργίες που έχουμε εδώ στο εργοστάσιο. Βλέπω ότι οι εργασίες πηγαίνουν κανονικά, αλλά τι πιστεύεις, θα τελειώσουμε σήμερα? Κοίταξε, τα παιδιά έχουν εμπειρία, αλλά με ανησυχεί λίγο η ξυλοκατασκευή. Γιώργο, ξεκίνησε στην πέργολα, βλέπω. Ναι, Ανδρέα, έχουμε βάλει ήδη την πρώτη κολόνα, την οποία τοποθετήσαμε με βάσεις μπετού, γιατί το έδαφος μας είναι μπετό. Στο υπόλοιπο θέλουμε κάποια υποδομή για να πατήσει? Όχι, δεν χρειάζεται κάτι. Βάζουμε τις βάσεις οι οποίες είναι για χώμα, που είναι καρφωτές, και έχουμε καλή στήριξη. Εδώ θα κάνουμε κάποια ανταποκάλυψη. Λέγαμε να βάλουμε και φλοιό πεύκο. Δεν θα ήταν άσχημο. Για να κάνουμε μια ξωρία, ναι. Και να γλιτώσω και τα χόρτα, να μην τα κυνηγάω μετά. Τα
ξεκινάμε και κάνουμε τον κατάστατο αρδευτικού, γιατί σε λίγο τελειώνουν και φυτέψεις. Το παλιό που είχαμε. Το παλιό που είχαμε δεν λειτουργούσε. Ούτω ή άλλω είχαν αλλάξει χρήση του κήπου. Οπότε το απομονώσαμε και βάζουμε καινούργια προκειμένου να ποτίζονται όλα τα φυτά σωστά. Βάζουμε αυτόματο ποτίσμα προκειμένου να έχουμε πολύ μεγάλη οικονομία νερού και να ποτίζουμε κατά βάση βραδινές ώρες για να μην έχουμε εξάτμιση και χάνεται και το νερό που χρησιμοποιούμε για το ποτίσμα. Άλλοι δουλεύουν για τον κήπο και η Μαρία διαβάζει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ έφερα μέλη από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο να δούμε τι μπορεί να φτιάξει η Μαρία απλά και φυσικά για την υγεία και την ομορφιά μας. Αυτό είναι δικό σου. Τέλεια, θα το κρατήσω, αλλά θα κάνω και κάτι με κερί. Ο Πάγκος δικό σου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πόσο ωραία πράγματα μπορούμε να φτιάξουμε με κερί. Θα βάλουμε μέσα σε ένα μπολάκι 2 κουταλιές της σούπας φυσικό κερί μέλισσας. Με αυτό θα φτιάξουμε μια φανταστική κεραλυφή, η οποία είναι πάρα πολύ καλή για προβλήματα που έχουμε στο δέρμα μας από μικροεγκάβματα που γίνονται στην κουζίνα μας, αλλά μπορούμε να την βάλουμε πάνω στο δέρμα μας και σε περιπτώσεις που είναι λίγο αφυδατωμένο. Θα βάλουμε νερό στο μπρίκι μας και από πάνω αυτό να γίνει σαν μπαϊμαρί, δηλαδή πρέπει να λιώσει έτσι το κερί. Και θα ρίξουμε μέσα 10 κουταλιές της σούπας αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Αν μπορούμε να βρούμε και βιολογικό, είναι ακόμα καλύτερο. Θα περιμένουμε να λιώσει. Στα χωριά που δεν υπήρχαν παλιότερα οι αλυφές του εμπορίου, οι μαμάδες το χρησιμοποιούσαν στα μωρά τους. Είναι πάρα πολύ καλό. Το κερί έχει καταπραγητικές ιδιότητες, είναι αντισηπτικό. Και ο λόγος που βάζουμε και το λάδι είναι για να κάνει και ενυδάτωση στο δέρμα μας. Τώρα το κερί με το λάδι μας έχει γίνει ένα. Θα το κατεβάσουμε από τη φωτιά. Το αφήνουμε περίπου 2 λεπτά να κρυώσει λίγο. Όταν πλέον θα αρχίσει να πίζει, είναι έτοιμο για χρήση. Θα φτιάξουμε μια καταπληκτική γρανίτα από μέλι. Θα χρειαστούμε φράουλες και θα τις βάλουμε μέσα στο blender. Θα βάλουμε μία μπανάνα μέσα. Και τέλος θα βάλουμε και τον πάγο μας. Θα βάλουμε και μέλι. 3 κουταλιές της σούπας. So you see, my garden is so special. Oh, yeah. Black roses in my garden. Για μένα. Για σένα. Black roses, it blooming in my garden. Καλό είναι. Δείτε σε λίγο. Η κατασκευή μας ολοκληρώθηκε. Πώς θα είναι ο καινούριος μας κήπος. Και επειδή άνοιξη χωρίς μελίγκρα δεν γίνεται, μάθετε πώς να την καταπολεμήσετε. Και τέλος, δείτε τα πάντα για τα μελισσοκομικά φυτά. Γιατί δεν πρέπει να κόβουμε τα λουλούδια του αγρού. Δείτε σε λίγο. Η κατασκευή μας ολοκληρώθηκε. Πώς θα είναι ο καινούριος μας κήπος. Και επειδή άνοιξη χωρίς μελίγκρα δεν γίνεται, μάθετε πώς να την καταπολεμήσετε. Και τέλος, δείτε τα πάντα για τα μελισσοκομικά φυτά. Γιατί δεν πρέπει να κόβουμε τα λουλούδια του αγρού. Ηλία, είμαστε εδώ. Έτσι φαίνεται. Μετά από μια δύσκολη μέρα τελειώσαμε. Δεν μου λες εδώ τώρα ενηθεί και θέση για εργαλεία. Ναι. Γλάστρες,
εργαλεία, όπως και εδώ επίσης. Και τα κενά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να κρεμάσουμε ζαρτινιέρες. Α, μπράβο, γιατί αν ήθελα να σε ρωτήσω, αν δεν με φτάσει ο χώρος, τι κάνουμε. Σίγουρα, σίγουρα. Και αυτό μπορεί να πάει και σε ένα τείχο ολόκληρο και να αντιθεί όλες με ζαρτινιέρες. Ωραία. Οπότε εδώ είναι εξτρά χώρος. Και εδώ πάλι το ίδιο, έτσι. Σε όλες τις επιφάνειες τοποθετούνται διακοσμητικά, εργαλεία, φυτά, ό,τι θέλουμε. Ωραία, και μου αρέσει που είναι και στο φυσικό του χρώμα του ξύλου. Εδώ δεν κάνουμε κάτι, δεν βάφουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Ωραία. Είναι ένα τόφιο λίγο η παλέτα. Όπως τη βρίσκουμε, τη χρησιμοποιούμε. Εύα, μου φαίνεται ότι έχουμε σχεδόν τελειώσει. Ακριβώς. Είδες που το έλεγα, ότι θα τελειώσουμε σήμερα. Ναι, και δεν έχει νυχτώσει ακόμα. Έχει απομείνει να μπει το τραπέζι, ο πάγκος εργασίας σου, να μπει η στέγη στην πέργολα και να τελειώσουμε με το αυτόματο πότσμα. Α, και να βάλουμε και το φλοιό του ΠΕΦ πάνω στο... Α, την ενταφοκάλυψη. Την ενταφοκάλυψη. Λοιπόν, εγώ θα μείνω και θα περιμένω να δω το τελικό αποτέλεσμα. Ωραία. Τώρα που ο κήπος μας είναι έτοιμος, θα μου επιτρέψετε να εγγενιάσω τον πάγκο μου. Και θα ξεκινήσω από την Ελίγκρα. Είχε το θράσος να προσβάλλει την τριανταφυλιά που είναι μπροστά μου. Πού να ξέρετε. Άνοιξη βέβαια χωρίς Μελίγκρες δεν υπάρχει. Μαζί έρχονται, μαζί φεύγουν. Είναι κάτι μικρά ζουζουνάκια που θα δείτε στις κορυφές των φυτών σας, στις τυφερές κορυφές των φυτών σας. Πράσινα, μαύρα. Το μυστικό με τις μελίγκρες είναι να τις καταπολεμήσετε όσο είναι λίγες. Αν δείτε το φυτό και καλυφθεί με μελίγκρες, είναι αργά. Μετά θέλετε φάρμακο. Εμείς εδώ τώρα θα δείξουμε ένα ελιξίριο, ένα ιδιοσκεύασμα με υλικά που είναι μέσα στην κουζίνα, με τα οποία μπορείτε να τις καταπολεμήσετε. Πάντα όμως όταν είναι λίγες. Τι θα χρειαστούμε? Το παραδοσιακό πράσινο σαπούνι. Να το. Το οποίο βέβαια εγώ το έχω τρίψει από πριν. Θα χρειαστούμε ένα λεμόνι, ένα πορτοκάλι. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό το λεμόνι που είναι και από τη λεμονιά μας. Στο blender θα βάλουμε μία κουταλιά του γλυκού πράσινο σαπούνι. Θα πάρουμε το λεμόνι μας, το οποίο θα κόψουμε τη φλούδα του. Τη φλούδα βέβαια θα πρέπει να την ψιλοκόψουμε. Και όπως είναι στο blender. Θα βάλουμε και δύο φλιτζάνια του τσαγιού νερό, το οποίο νερό το έχουμε ζεστάνει από πριν, γιατί για να διαλυθεί πιο εύκολα το σαπούνι. Θα το περάσουμε στο μπλέντερ μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Στη συνέχεια θα το σουρώσουμε. Έχουμε εδώ μια κανάτα. Αλλά καλύτερα όμως να βάλουμε ένα φίλτρο του καφέ, γιατί έχει μικρά μικρά κομματάκια που αν πάνε στην ψεκαστήρα την βουλώσανε και θα την πετάξουμε. Και το αδειάζουμε σιγά σιγά. Το βάζουμε στην ψεκαστήρα. Και ψεκάζουμε. Θα προσέξουμε όμως δύο πραγματάκια εδώ. Το πρώτο είναι, εάν στην περιοχή σας το νερό είναι σκληρό, το ξέρετε οι νοικοκυρές από το πλύσιμο, το σαπούνι δεν θα διαλυθεί. Τι κάνετε τότε? Θα βάλετε απιονισμένο νερό. Και το δεύτερο, αυτή η δουλειά πρέπει να γίνεται πρωί ή απόγευμα. Γιατί το διάλειμμα δεν αποθηκεύεται. Αν τώρα μετά από λίγες μέρες ξαναδείτε με λίγκρες, τι θα κάνετε? Θα κάνετε πάλι το ίδιο. Πώς θα ξέρετε τώρα αν ένα φυτόχωμα είναι καλής ποιότητας? Είναι πάρα πολύ απλό, με 5 απλά κριτήρια. 5 πραγματάκια θα θυμάστε. Το πρώτο που πρέπει να έχει ένα φυτόχωμα είναι, όταν το σφίξετε στην παλάμη,
να δείτε ότι δεν πρέπει να βγαίνει νερό. Και μόλις χαλαρώσετε την παλάμη, να ξανάρχετε στην πρώτη του κατάσταση, στην αρχική του κατάσταση. Το δεύτερο που πρέπει να δείτε, μυρωδιά. Δεν πρέπει να μυρίζει άσχημα. Η μυρωδιά του πρέπει να σας θυμίζει χώμα στα πρωτοβρόχια. Το τρίτο, να προσέξετε να μην περιέχει πέτρες, ξύλα και διάφορα άλλα περίεργα. Πρέπει στη συσκευασία του να γράφει με σαφή τρόπο τα συστατικά του. Θα τα βρείτε εδώ. Και το πιο σημαντικό, όταν στη συσκευασία γράφει 20, 40, 70 λίτρα, πρέπει να είναι 20, 40 ή 70 λίτρα. Το πώς θα το δούμε άλλη φορά. Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή εκπομπή έσταζε μέλι. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για τα μελισσοκομικά φυτά. Καταλληλότερος για να μιλήσει για αυτά δεν μπορεί να είναι άλλος από τον κύριο Γιώργο Σφίκα. Κύριε Σφίκα. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε καταρχήν 6.200 είδη και υποείδη αυτοφυή φυτά. Κατ' εξοχή μελισσοκομικά φυτά είναι παραδείγματος τα σπεριδοειδή. Αυτή τη στιγμή είναι ολάνθιστα. Αυτή την εποχή όλοι είναι γεμάτα μέλισσες. Νερατζιές, πορτοκαλιές, λεμονιές κλπ. Σχεδόν όλα τα οποροφόρα, μηλιές, αχλαδιές, ροδακινές, βρεχοκές, είναι μελισσοκομικά. Όλα τα ψυχανθή, λούπινα, κουκιά, λαθρούγια, κουτσουπιές, κουτσουπιά. Την έχουμε εδώ, τι φέρατε. Ρομπίνιες κλπ. Όλα είναι μελισσοκομικά. Παράγουν δηλαδή νέκταρ. Υπάρχουν όμως και ορισμένα τα οποία ανθίζουν σε εποχές εκτός της μεγάλης ανθοφορίας. Παραδείγματος χάρη η χαρουπιά. Το δέντρο, η χαρουπιά. Που ανθίζει το φθινόπωρο. Την οποία δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι είναι μελισσοκομικό φυτό. Και όμως είναι. Το θυμάρι. Το οποίο ανθίζει αργά την άνοιξη και προς το καλοκαίρι σε εποχή που τα άλλα φυτά έχουν αρχίσει να μαραίνονται πια. Επίσης ο κυσός. Ο οποίος ανθίζει το φθινόπωρο. Ο κυσός, ο γνωστός κυσός. Ο γνωστός κυσός. Το κεφαλονίτικο έλατο. Και το κοινό πεύκο. Τα οποία όμως δεν ανθίζουν. Δύο κονοφόρα, τα οποία δεν κάνουν λουλούδια, όπως εννοούμε τα λουλούδια. Αλλά. Τι γίνεται όμως. Αυτά τα δέντρα τα προσβάλλουν κάποια άτομα τα οποία ρουφούν τους χυμούς τους και τα οποία βγάζουν ένα μελίτωμα. Πολύτιμο λοιπόν το μελίτωμα αυτό και μας δίνει και εξαιρετικό μέλι. Επομένως, τα έντομα που προσβάλλουν τα δέντρα δεν είναι πάντα βλαβερά. Ναι, εκτός αν είναι σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς. Κάποια συμβουλή τώρα, κάτι ιδιαίτερο που μπορεί να πρέπει να ξέρουμε όταν βγαίνουμε στη φύση με τα μελισσοκομικά φυτά. Πρώτα να μην τα κόβουμε. Γενικά τα άγρια φυτά δεν πρέπει να τα συλλέγουμε. Δεν διαφέρει σε τίποτα το να κόβεις τα αγριολούδα από το να κυνηγάς τα πουλιά του δάσους, ας πούμε, και να τα σκοτώνεις και να τα τρως. Και κόβοντας τα άνθη σε ένα φυτό, ουσιαστικά του στερούμε την αναπαραγωγική του ικανότητα. Τα άνθη είναι τα αναπαραγωγικά όργανα του φυτού. Αν λοιπόν θέλετε μελισσοκομικά φυτά, δεν έχετε παρά να σεβαστείτε την άγρια χλωρίδα. Τα αγριολούλουδα που βλέπετε γύρω σας. Φίλες και φίλοι, αποστολή μας ήταν να σας φανούμε χρήσιμοι. Ελπίζω να τη φέραμε σε πέρας. Μέχρι την επόμενη αποστολή, να προσέχετε τους πράσινους φίλους σας.